Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί λέει προφητικά ότι είναι προφανές ο κύριο μα ανατείλει από τη φυλή του Ιουδά. Δηλαδή ο κύριο ο Θεός μας φώτιζε από τη φυλή του Ιουδά. Αναφέρεται για το Ιησού Χριστό, δηλαδή ο Θεός με ανθρώπινη σάρκα μα φώτιζε στη φυλή του Ιουδά που είναι ένα από 12 φυλές του Ισραήλ, που είναι 12 παιδιά του Ιακώπ που ονομάστηκε από το Θεό Ισραήλ. Θα σα διαβάζω όπω είναι γραμμένο στο βιβλίο ε, Καινούρια Διατική, σε επιστολή προ Εβραίο, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εντάφιο 14. Επειδή είναι προφανέ ότι ο κύριο μα ανατήρησε από τη φυλή του Ιουντά. Στη φυλή, ο οποίο ο Μωησί δεν μίλησε τίποτε αιεροσύνη, Δηλαδή, ο Μωησί που ήταν προφήτη, που έβγαλε οι Εβραίοι από τα σκλαβιά του σε Αιγύπτου με την εντολή του κύριο και με εξουσία του κύριου. Ποτέ δεν μίλησε για τη, Ιου, για τη Ιουδά, φίλη του Ιουδά, σαν ιεροσύνη. Απλώς μίλησε άλλη φίλη με την εντολή του Κύριου επίσης, λεβιτικό φίλη, ήταν φίλη που είχε ιεροσύνη στην πρώτη διατήκη. Αλλά στην καινούρια διατήκη άλλαξε ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι κάμιο ο ίδιο Ιησού Χριστό και ο ίδιο ο Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι πίστη, δηλαδή σχέση μα με το Άγιο Πνεύμα, τότε όταν στέκομαι... τον Κύριο και μιλάμε και προσευχόμαστε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μπαίνουμε σε γερατεία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μα γεραία, σύμφωνα με τη τάξη με κίσεντεξ, αν και δεν το βλέπουμε. Αλλά είναι εκεί μπροστά μα, τα μαρτυρήσει σε μα, τα μα εμπνέει, τα μα αποκαλύπτει. Δηλαδή, η καινούρια διατική είναι ανώτερη διατική με ανώτερη καρίσματα που δεν υπήρχε στην πρώτη διαθήκη. Γι' αυτό αποκαλείται διακονία το πνεύμα του, επειδή ότι όσοι είναι, φύση. είναι πνεύμα από τη φύση, γι' αυτό είναι αόρατο, αλλά μιλάει με την έμπνευση... επειδή η έμπνευση... είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα που έρχεται στο πνεύμα μα. Δηλαδή, ότι όπου είναι πνεύμα, εμπνέει σε εμά, τότε έρχεται στο πνεύμα μα. Αυτό είναι διακονία το πνεύμα του. Γι' αυτό αποκαλείται. Όπω και οι Απόστολοι που έγραψε όλη ολόκληρο τη καινούρια διατήκη, είναι με την έπνευση που έλαβα στο πνεύμα του. Και η προφήτη που μίλησε στην πρώτη διατήκη, που προανάγγειλε αυτό που τα κάνει ο Θεό στην καινούρια διατήκη, ήταν με την έπνευση. Ο Άγιο Πνεύμα πήγα πάνω του και έντοκε πνεύση και η προφήτη και, οι Απόστολοι, και οι προφήτες ήταν αποσταλμένο να πάνε να αγγείλει στο Ισραήλ, δηλαδή στο λαό, δηλαδή του Εβραίου, στο ναό, σου γερί, επειδή οι, αποστο... η οι, ήταν αποσταλμένο Έπρεπε να ακούσουν από το Θεό προαναγγελία κάτι καινούρια. Α, στο ναό γινόντα λάθο, τότε οι προφήτε ήταν σαν αποσταλμένο να πάνε να φέρουν μήνυμα επιγόντα από το Θεό στο γερί και οι ιεροί οφειλόνταν να ακούνε αυτό που λέει ο κύριο, είτε είναι προτροπή, είτε είναι προεδοποίηση, α, κάτι δεν πάει καλά να αλλάξω επειδή αν δεν αλλάξω τα ερχόντα η κρίση του κυρίου. Δηλαδή, σα, ήταν προαναγγελία πριν, η προεδοποίηση διάμεσα του προφήτες. Οι προφήτες ήταν οι άνθρωποι ξεκορισμένοι, που ήταν ξεκορισμένοι για το Κύριο, σαν στόμα του Κύριου για να λάβουν έμπνευση σε έκτατη ανάγκη, ας πούμε, να πάνε να προαναγγέρει στο γερί, στο ναό, στο λαό, στη συναγωγή. Αλλά στη καινούρια διατική, ο ίδιο Άγιο Πνεύμα μα ελέγχει. Αν υπάρχει κάτι, μα φανερώνει επίση. Ο κύριο μα ελέγχει. Μα προτρέπει, μα ενταρρύνει, μα δίνει αποκαλύψη. Επίση, αν κάτι δεν πάει καλά, μα ελέγχει επίση ο κύριο. Σαν πατέρα, ελέγχει τα παιδιά του, όπω λέει. Αυτό θα το μιλήσουμε άλλη μέρα. Όμω σήμερα μιλάμε για τη ιεροσύνη τη με, τάξη με Κισεδέξ, που λέει εδώ παραβολικά ότι, προφητικά ότι ο κύριο μα ανατείλει από τη φυλή του Ιουδά. Επειδή η ιεροσύνη που υπήρχε στην πρώτη διατήκη λεβητικό το κατάργησε ο Θεός. Να σα διαβάζω όπω η Απόστολη έγραψε εδώ παραπάνω από στην εδάφια που σα διαβάζα τώρα, εδάφια 11 τώρα στο επιστολή προς Εβραίο κεφάλαιο 7, ανα, αν, θέλετε και εσείς να αρχίζετε να βλέπετε αν έχετε Ευαγγέλιο το σπίτι, για να μπορείτε και εσείς όταν διαβάζετε, ο Κύριος μπορεί να σας φωτίζει επίσης εκεί, να δίνει έπνευση, να αποκαλύπτει κάτι σε εσά. Είναι εντάφιο 11. Άλλη λοιπόν η τελειότητα υπήρχε διάμεσα τη Λεβιτικό Ιεροσύνη, επειδή ο λαό πήρε τον νόμο όταν αυτό υπήρχε, ποιο ανάγκητα πλέον να σηκώσει ένα άλλο ιερέα, σύμφωνα με τη τάξη με Κισεντέξ και όχι να λέγεται σύμφωνα με τη τάξη Αρών. Εδώ όπως θα διαβάζα νομίζω ακούσατε, ο Απόστολου λέει εδώ ξεκάταρα ότι ο Κύριο κατάργησε τη Λεβιτικό Ιεροσύνη επειδή δεν υπήρχε τελειότητα. Γι' αυτό επίση ε, στην καινούρια διατήκη είναι, είναι η ιερατεία σύμφωνα με τη τάξη με Κίσεντεκ που είναι ο Ιησού Χριστό, ίδιο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο ίδιο ο Κύριο πήρε αυτό το ρόλο. Δηλαδή, αν και είναι ο κύριο του Παντοκράτολα, αλλά είναι επίση ιερέα. Σε σχέση που έχουμε μαζί του, τα αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε προ σα ο ιερέα. Σύμφωνα με τη τάξη με Κίσεντεξ, να σα διαβάζω όπω είναι επίση γραμμένο στον εδάφιο 7, δηλαδή λίγο πιο πάνω. Γράφει στο εδάφιο 7 ακριβώ. Επειδή αυτό ο Εντεξ βασιά τη Σαλήμ, ιερέα του ύψη, ο Τεόπιο συνάντησε τον Αμπράμ καθώ επέστρεψε από την καταστροφή των βασιλιάδων και τον ευλόγησε. Κόρη πατέρα, κόρη μητέρα, κόρη γενεολογία, μην είναι κοντά ούτε αρκήμερο, ούτε τέλο ζωή, ούτε. Αλλά οφομοιωμένη με το ιό του Θεό, μένει ιερέα πάντοτε. Αλλά ποιο ανάμεσα στου άνθρωπο δεν έχει πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε γενεολογία, ούτε αρκήμερο, ούτε τέλος ζωή. Κανένα. Όλοι μας έχουμε πατέρα, μητέρα και γενεολογία. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή και όλοι την Και την ακόμα το σύμπα έχει μερομενία που την Αλλά ο μόνο που δεν έχει γενεολογία είναι ο ίδιο ο κυρός ο Θεοπαντοκράτορα. Αλλά εδώ αναφέρεται για το ιερέα σύμφωνα με τη τάξη με εκεί σε είναι ο Ιησού είναι ο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή είναι ιερέα, λέει εδώ, παραβολικά, χωρί πατέρα, χωρί μητέρα, χωρί γενεολογία, μην είναι κοντά ούτε αρκή ημέρο, ούτε τέλο ζωή. Αυτή είναι το ιερέα μα, στη καινούρια διατήκη, που έκαμε ο κύριο σε εμά για να λάβουμε χάρη του Θεού. Επίση, τώρα να πάμε στο βιβλίο τη Αποκαλύψη να δούμε τι έγραψε ο Απόστολο Ιωάννη για το όνομα επίση, δηλαδή. Προφητικά όνομα του κύριου, δηλαδή Ο Ισού Χριστό, ο Θεό που είτε στη φυλή του Ιουντά, ήρθε επίση και αποκαλείται εδώ προφητικά Λιοντάρι τη φίλη του Ιουντά. Είναι στην Αποκαλύψη του Ιωάννη Κεφάλαιο 5, εδάφιο 5. Και ένα από του προσβίτερου μου λέει: Μη κλέει, πρόσεξε, υπερίσκησε το Λιοντάρι που είναι από τη φίλη του Ιουντά, η ρίζα του Νταβίτ, να ανοίξει το βιβλίο και να λήξει τη 7 εδώ αναφέρεται για το Ιησού Χριστό. Αν κάποιο διαβάζει χωρί την κατανόηση από το Άγιο Πνεύμα, δεν τα καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάει εδώ, μίλησε εδώ ο Απόστολο. Ο Άγιο Πνεύμα είναι που μα φωτίζει όταν διαβάζουμε. Όταν ζητούμε προσευχή πρώτα πριν διαβάζουμε το Ευάγγελιο, τότε ο Κύριο έρχεται και μα φωτίζει με αποκαλύψη, με κατανόηση να εννοούμε τα λόγια του επειδή χωρί ο Αγίο Πνεύμα δεν μπορούμε να εννοούμε αυτά τα λόγια. Επειδή τα λόγια είναι που έπνευσε εκείνο και είναι γεμάτη σύμβολα, είναι γεμάτη παρομοιάση, είναι γεμάτη παραβολέ, προφητικά δηλαδή είναι καλυμμένο. Και επίση πολλά είναι καλυμμένο επειδή φαίνεται μόνο σκιά. Αλλά η αλήθεια είναι καλυμμένο. Αλλά ο Άγιο Πνεύμα είναι που βγάλει το κάλυμα, τότε έρχεται η αλήθεια φανερά σε μας Γι' αυτό αποκαλείται αποκαλύψη. Δηλαδή, κάτι που ήταν κρυμμένο, φαινόταν σκιά, αφαιρέτηκε το κάλυμα, αποκαλύπτηκε σε εμά. Μόνο αϊό πνεύμα καμιά βγάλει κάλυμα για να είναι φανερό σε εμά, να αποκαλύπτει σε εμά την αλήθεια. Επίση, να πάμε στην άλλη μεριά, δηλαδή να πάμε στο πρώτο βιβλίο, στην καινούρια διαθήκη, που έγραψε ο Απόστολου. Ματέο, δηλαδή ο Ευαγγελιστή Ματέο που έγραψε για το κύριο γενεολογία του Ιησού Χριστό δηλαδή κατά σάρκα πρόγονη του Ιησού Χριστό επειδή όταν ο Θεό έγινε άνθρωπο τότε γράφτηκε γενεολογία του με ανθρώπινη σάρκα επειδή ο Θεό είναι χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεολογία αλλά εδώ αναφέρεται για την ανθρώπινη του μορφή, γενεολογία του Ιησού Κατά την ανδρόπινη του σάρκα. Να σας διαβάζω. Στο Ευαγγέλιο κατά Ματέο. Και φάγιο ένα. Εδάφιο ένα επίσης. Βιβλίο της γενεολογία του Ιησού Χριστού. γιο του Δαβίτ. γιο του Αμπραμ. Νομίζω. Ακούσατε εδώ. Ακούσατε εδώ. Τι είπε. Ο Απόστολος Ματεό, Ότι. Είναι γενεολογία του Ιησού Χριστού. γιο του Δαβίδ από τη φίλη του Ιουδά, που είναι επίση γιο του Αμπραμ που έλαβε υπόσχεση από το Θεό στην πρώτη ότι διάμεσα τη, του Αμπραμ τα φωτιστή, τα ευλογητού όλα τα έθνη, δηλαδή όλοι μα, επειδή αυτή τα πρόβλεψη για το Κύριο ότι τα ερκόντα με ανθρώπινη φύση από το Αμπραμ δηλαδή πρόγονοι του Αμπραμ και ο Δαβίτ είναι επίσης πρόγονοι του Αβραμ, Αλλά ο Δαβίτ επίσης είναι γενεολογία που είτε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό αποκαλείται του Δαβίτ. Ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται μέσω Ευαγγέλιο παντού του Δαβίτ. Με αντρόπινη του Σάρκα. Τώρα να πάμε επίσης να δούμε τι μίλησε ο Ιακώπ που έγινε Ισραήλση προτιδιατική. Για το Ιουδά επίσης δηλαδή για το νομοτέτη που ήταν είναι από τη φυλή του Ιουδά, ήταν προφητεία που ο Ιακώπ προφήτεψε με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα και χωρί να γνωρίζει για ποιο πράγμα μιλούσε, ενώ μιλούσε για το ερκόμο του Κυρίου με ανθρώπινη σάρκα τα έτσι στη φυλή του Ιουδά. Είναι στο πρώτο βιβλίο της Παλιά Διατήκης στην Γένεση 49 εδάφιο 10. Δεν τα εκλείψει το σκύπτρο από το Ιουδά, ούτε νομοτέτη από μέσα από τα πόδια, Μέχρι ούτε έρθει ο Σύλλο. Ακούσατε το. Δεν τα εκλείψει ο Σκύπτρο από το Ιούδα ούτε νομοτέτη. Τι σημαίνει δεν τα εκλείψει ο Σκύπτρο από το Ιούδα ούτε ο νομοτέτη. Δηλαδή, Σκύπτρο του Βασιλιά Βασιλιάδος το όλο την τυνί παξί. Όπω βλέπουμε, οι βασιλιάδε άνθρωπο πολλέ φορέ κρατώ το ράβδο και το σκρίπτο που δείχνει τη μεγαλειότητα του, αλλά αυτό είναι σκρίπτο πνευματικά για το κύριο, το Θεό Παντοκράτορα που είναι ο νομοθέτη. Γι' αυτό λέει εδώ προφητικά ότι δεν θα κλείψει το σκρίπτο από το Ιουντά. Από το Ιουντά ούτε νομοθέτη. Σημαίνει ο νομοθέτη τα έτη από τη φυλή του Ιουντά. Αυτό είναι ο Ισού Επίσης, τώρα πιένουμε, στη γέννηση επίσης, να δούμε τι ο Κύριο εμίλησε τον Αμπράμ εξαιτία την πιστότητα του, υπόσχεσή του. Είναι στο βιβλίο το γένεση κεφάλαιο 12, εδάφιο 3. Και τα ευλογήσω εκείνο που σε ευλογού και τα καταραστώ εκείνο που σε καταρώνται. Και μέσα από εσένα τα ευλογητού όλοι φίλοι τη γη. Αυτή είναι, είναι υπόσχεση του Κύριου στον Αμπράμ και αυτό ο Κύριο ο Άγιο Πνεύμα μιλούσε με τον Αμπράμ, υποσχέθηκε στον Αμπράμ ότι τα ευλογήσω εκείνο που του ευλογώ, τα καταραστώ εκείνο που σε καταρώνται και μέσα από εσένα τα ευλογή του όλη τη φυλέ την γη. Τότε αυτή ήταν προφητεία για τον ίδιο που τα ερχόντα με ανθρώπινη σάρκα, στον Αμπράμ. Η υπόσχεση αυτού είναι που έγινε με το ερχόμο του, με ανθρώπινη φύση, στο όνομα του Ιησού Χριστό. Τι διδάγματα έχουμε εδώ, διδάγματα που έχουμε εδώ είναι ότι ο Θεός είναι ακατανόητο σε εμάς, δεν αναγνωρίζεται ποτέ με μια μορφή, ούτε με, με ένα όνομα μόνο, αλλά ο Θεό μόνο με μαρτυρία και αποκαλύψη Του φανερώνει τον εαυτό Του σε εμάς με όποια ονομασία τέλει για να δίνει ουσία σε εμάς, για να μας μιλήσει σε κάτι που κρυαζόμαστε, πάντα να μας φανερώνει με ένα ονομασία σε εμάς. Επειδή αν κάποιος είναι άρρωστο, τότε ο Θεός μπορεί να φανερώνει τον εαυτό του σε αυτόν τον άνθρωπο, τα έρχεται να το θεραπεύει και να το λέει, εγώ είμαι ο Θεός θεραπεύοντα. Επίσης, όταν κάποιος κρυάζει λόγο από το Θεό, που να τον ελευθερώνει, επίση μπορεί να φανερώνει σε αυτό σαν εγώ είμαι άρτο τη ζωή, επειδή συμβολικά αποκαλείται άρτο τη ζωή που κατέβηκε από τον ουρανό τη γη ο ίδιο Ισού Χριστό. Τότε όλα αυτά είναι ονομασία με σύμβολα, με νόημα σε εμά που τα φανερώνει ο Θεό, όπω θέλει. Και στην άλλη περιά, μεριά επίση, συμβολικά αποκαλείται ο κύριο είναι δικαιοσύνη μα. Σε περίπτωση που κάποιο έχει δυσκολία πολύ, που αντικούνται ο κύριο θέλει να το βγάλει από αυτό και να το δικαιώνει, τότε τα φανερώνει σε αυτό ότι ο κύριο είναι ήλιο τη δικαιοσύνη σου, ήλιο τη δικαιοσύνη μα. Όταν λέει έτσι, τότε σημαίνει ότι ο κύριο πήρε απόφαση να φέρει δικαιοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει πάρα πολλή ονομασία του κύριου, μέσα σε ολόκληρη τη γραφή, σύμβολα με νόημα και με ουσία. Αλλά ο τέο είναι ο ίδιο πρόσωπο, μοναδικό υπόσταση του που φανερώνεται και αποκαλύπτεται με σκοπό και ρόλο. Επίσης αυτό είναι ένα από μεγάλο ρόλο που έκαμε που ενσαρκώθηκε για να τυσιασεί πάνω το Σταυρό και έγινε τυσία για να λάβουμε κάρι του Θεού. Γι' αυτό τα διαβάζει στο Ευαγγέλιο και βλέπετε ότι αναφέρεται το ιό του Δαβίτ, αναφέρεται το Ιησού Χριστό με ανθρώπινη του μορφή. Επίσης όπως λέει ο Κύριος μας ανατήρει από τη φυρή του Ιουδά, δηλαδή ο Κύριος ο Θεός μας φώτιζε από τη φυρή του Ιουδά. Αλλά αυτό ήταν προφητεία, ήταν υπόσχεση του στον Αμπράμ από τότε και επιβεβαιώθηκε στον Ιακώβ όταν προφήτευσε ο Ιακώβ και εκπληρώθηκε με το ερχόμο του με ανθρώπινη σάρκα. Γι' αυτό η πίστη, η αληθινή είναι μόνο σκέση μα. Ειδικά σήμερα σε καινούρια διατήκη έχουμε ιερέα σύμφωνα με τη τάξη με κίσεντεξ που είναι ο Ιησού Χριστό ο Αγίου Πνεύμα. Τότε τα περπατούμε με βεβαιότητα. Τότε τα ξέρουμε όταν ο Κύριος μας μιλάει, ο Κύριος μας φωτίζει και τα έχουμε ειρήνη. Όταν ο Κύριος μας μαρτυρεί για κάτι που είναι αληθινά και το κάνουμε και ο Κύριος εφραίνεται και κέρεται... Ένα μεγάλο σημάδι όταν ο κύριο είναι ευχαριστημένοι για μα είναι η ειρήνη. Τα νιώσουμε μια γαλήνη και ειρήνη υπερβολικά μέσα μα. Αυτό είναι, είναι δηλαδή η χαρά του Θεού φανερώνεται μέσα μα. Επειδή όταν κάτι που κάνουμε λάθο, τότε μέσα μα δεν τα έχουμε ειρήνη που δείχνει ότι ο Θεό δεν ευχαριστήθηκε θέλει να μα γιορτώνει. Αλλά αυτό αρκεί, πρέπει να αρχίζει ο άνθρωπο σχέση με τον κύριο. Στο πέραμα του χρόνου τα αρχίζει να εννοεί και να καταλάβει πώς ο κύριο μιλάει, πώς ο κύριο έχει τη σημάδια του όταν κάποιο νιώσει ειρήνη ή, ή δείχνει ότι ο κύριο είναι ευχαριστημένο για αυτό που κάνει ο άνθρωπο. Το τέλημα του είναι, γι' αυτό νιώσει ειρήνη υπερβολικά και έλλειψη ειρήνη δείχνει ότι ο κύριο Λυπάται για κάτι που κάνει ο άνθρωπο. Αλλά αυτό μόνο με σχέση μα με το κύριο. Τα αρκίζουμε. Κάθε άνθρωπο τα αρκίζει να εμπειρευτεί. Επίση και εγώ άρκηζα επίση. Γι' αυτό η εμπειρία είναι που κάνει τον άνθρωπο κάθε μέρα να βυτιστεί πιο πολύ στην αλήθεια του κύριου και τη σχέση του με το Άγιο Πνεύμα που είναι ιερέα σύμφωνα με τη τάξη. Με εκεί σε δεξ, επειδή ο κύριο μα ανατείλει από τη φίλη του Ιουντά, αυτό είναι ο Ισού Κριστός. Για σήμερα σε αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου μαζί με όλη σας.